Μεγάλες είναι οι ανάγκες για αίμα και συγκεκριμένα για τις ομάδες Α και Ω θετικό στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Σερών, κυρία Κατερίνα Τζιούρα, γενικά υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε αίμα και ειδικότερα στις ομάδες Α και Ω θετικό, όπου τα αποθέματα είναι πάρα πολύ λίγα, ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι που το χρειάζονται. Έκανε έκκληση στους σεραίους ώστε να προβούν σε αιμοδοσία, τονίζοντας παράλληλα πόσο σημαντική είναι η αιμοδοσία και πόσο σημαντικό είναι να είναι κάποιος αιμοδότης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Μία ακόμη φορά φέτος το καλοκαίρι, γιατί βλέπετε ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ασθενείς αρκετοί στο νοσοκομείο μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ομάδα, έχουν ανάγκη μετάγγιση αίματος με ομάδα Α και Ω θετικό. Και επειδή τα αποθέματα είναι πάρα πολύ λίγα, τα νοσοκομεία σε όμορους νομούς είναι αδύνατο να μας βοηθήσουν, γιατί και εκείνοι δεν έχουν αίματα. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση στους σεραίους, όσοι μπορούν, όσοι είναι στον τόπο τους και θέλουν, ας έρθουν από την αιμοδοσία να δώσουν λίγο αίμα να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Σας λέω ότι τώρα γενικά υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε αίμα, μεγάλες ανάγκες υπάρχουν, γιατί φέτος ήταν ένα πολύ θερμό καλοκαίρι από όλες τις απόψεις. Αυτή τη στιγμή όμως οι μεγαλύτερες ανάγκες μας εστιάζονται σε Α και Ω θετικό. Έχουμε ήδη ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε τώρα αυτό το μήνα δυναμικά. Έχουμε στη Ζύχνη, στο Λευκώνα, στο Φαλτερό, στον Προβατά έχουμε στη συνέχεια. Αλλά επιστρέψαμε, αλλά αυξήθηκαν και τα τροχαία ατυχήματα. Είχαμε αρκετά τέτοια, γι' αυτό και έχουμε και τις ανάγκες αυτές. Ο καιρός λιγάκι δρόσησε, οπότε δεν βρίσκουμε δικαιολογία ότι είναι ζέστη, δεν μπορώ να πάω. Και γενικά ας αποφασίσουμε ότι το αίμα είναι, η αιμοδοσία είναι στη ζωή μας. Ας γίνουμε εθελοντές αιμοδότες όλοι μας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αν όχι και περισσότερες, να αιμοδοτούμε για να μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. 5 λεπτά από το χρόνο μας. Η αιμοδοσία σαν διαδικασία 10 λεπτά δεν κρατάει. Είναι μία απόφαση. Ακούμε πολλές δικαιολογίες, πονάει το τσίμπημα, τι θα πάθω, μήπως κολλήσω κάτι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα πάθουμε. Αυτό άλλωστε το παρακολουθούμε από όλους τους αιμοδότες που αιμοδοτούν καθημερινά. Κανείς δεν έπαθε τίποτα από την αιμοδοσία. Ίσα ίσα βοηθούμε συνανθρώπους μας πραγματικά να σωθούν. Έρχονται και αυτός είναι ο σκοπός μας, να έρθουμε πιο κοντά στους νέους ανθρώπους, στους φοιτητές, στα ΤΕΦΑ, στα ΤΕΗ, στο ΔΙΠΑΕ, ακόμη και στα σχολεία μπαίνουμε, κάνουμε μαθήματα, ενημερώνουμε τα παιδιά για το αίμα. Βλέπουμε ότι οι δασκάλες από τα δημοτικά σχολεία, οι δάσκαλοι φέρνουν τα παιδιά εδώ να δουν από κοντά πώς είναι ο χώρος της αιμοδοσίας και πώς είναι όλη η διαδικασία. Γιατί το μέλλον μας είναι οι νέοι άνθρωποι, σε αυτούς βασιζόμαστε, σε αυτούς στηριζόμαστε. Άλλωστε οι μεγάλοι σιγά σιγά αποσύρονται.